Σήμερα, ένα 24ωρο μετά την παραίτησή του, ο κύριος Σταυρίδης συνεχίζει να προκαλεί με δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης. Χαρακτηρίζει την μετακίνησή του με το Learjet του επιχειρηματία ως ένα θέμα καθαρά πρακτικό, ενώ αρνείται να δηλώσει μετανιωμένος για την ενέργειά του. Το ότι ήρθε η κυβέρνηση σε δύσκολη θέση, αυτό πραγματικά είναι ένα γεγονός, γιατί δυστυχώς καλώς ή κακώς αυτά είναι τα κριτήρια στην Ελλάδα. Ο κόσμος δεν έχει μάθει να λειτουργεί με διαφάνεια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι πέρασαν από ποιες καρέκλες και πόσα πλεονεκτήματα είχαν. Αυτοί συμπεριφέρθηκαν πάρα πολύ με προσοχή, να μην τους δει κανένα μάτι, να μην φανεί ότι έχουν κάποιες σχέσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει η δουλίτσα τους την κάνανε μια χαρά. Μάλιστα, ο κύριος Σταυρίδης αποδίδει σε δικό του λάθος τη διαρροή της φωτογραφίας, η οποία για πρώτη φορά δημοσιεύτηκε σε τοπική εφημερίδα της Κεφαλονιάς, όπως μπορείτε να δείτε. Δεν με έχει χτίσει κανένας. Αυτά είναι όλες ευθύνες δικές μου. Είχα βγάλει κάποιες φωτογραφίες και από το ταξίδι και από το αεροπλάνο από πάνω. Και όταν έφτασα στο σπίτι, τα προώθησα στο μαγαζί της Κεφαλονιάς για να μου κάνουν εκτύπωση. Αυτό πήρε η τοπική εφημερίδα που είμαστε και φίλοι. Θεώρησε ότι την προώθησα εγώ την φωτογραφία αυτή και δεν είχε λόγο να μην τη δημοσιεύσει. Η καρατόμηση Σταυρίδη από την κυβέρνηση προκάλεσε πόλεμο ανακοινώσεων, με τον ΣΥΡΙΖΑ να χαρακτηρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ εκτροφείο διαφθοράς και διαπλοκής και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Σίμω Κεδίκογλου να ανταπαντά. Τελικά οι σοβαροί μεταρρυθμιστές είναι εκείνοι που ταξιδεύουν με τα αεροπλάνα των επιχειρηματιών, αφού πρώτα έχουν υπογράψει το ξεπούλημα της πιο κερδοφόρας δημόσιας επιχείρησης έναντι πινακίου φακής. Το έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού και της περιουσίας του πρέπει να σταματήσει. Η κυβέρνηση ενεργεί πάντα με μόνο γνώμονα το εθνικό συμφέρον και υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας. Είναι φανερό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να προχωρήσει καμία από τις αλλαγές που χρειάζεται η οικονομία μας και γι' αυτό καταφεύγει στη γνωστή του μέθοδο των απειλών στους επενδυτές. Την ίδια ώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, χαρακτηρίζει λάθος την πώληση του ΟΠΑΠ, ζητώντας από την κυβέρνηση να επανεξετάσει την υπόθεση. Όταν έχεις μόνο μία προσφορά για να πουλήσεις την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά και σου δίνουν και πολύ πολύ λιγότερα από αυτά που άλλοι που πούλησαν σε άλλες χώρες. Ναι. Του κόσμου εξασφάλισαν και όταν αποδεικνύεται ότι αυτός που ήταν επικεφαλής όταν πουλήθηκε έχει προνομιακές σχέσεις με αυτόν που την αγοράζει, ναι. Ο κ. Μελισανίδης, που είναι ο κορυφαίος σε αυτή την κοινοπραξία, μπορεί να εμφανίζεται τυπικά στην κοινοπραξία ο γιος του, ναι. Αλλά ο ίδιος έβαλε την υπογραφή. Τουλάχιστον, αν δεν θες να υιοθετήσεις τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ότι είναι λάθος να πουλήσεις τον κερδοφόρο ΟΠΑΠ, ναι. Τουλάχιστον επανεξετάζεις αυτά που έκανε αυτό που απέπεμψες. Βολές κατά της κυβέρνησης με αφορμή το ταξίδι σκάνδαλο του κυρίου Σταυρίδη και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιβεβαιώνονται πλήρως οι καταγγελίες μας για ανεπάρκεια, κακοδιοίκηση, διαπλοκή και διαφθορά σε ό,τι αφορά το ΤΑΙΠΕΔ. Η κυβέρνηση οφείλει να ανακαλέσει όλες τις ενέργειες του μέχρι πρότινος Προέδρου για να αποδώσει πλήρη διαφάνεια.